πατέρα Αγάθωνα, πατέρα Παΐση, ευλογείτε. Ο Κύριος καλώς ήρθατε στο κελάκι μας, εδώ στο Άγιον Όρος. Ήταν παιδιά των λουδιών της αμφισβήτησης της ελεύθερης ζωής. Σήμερα ζουν στο δικό τους παράδεισο, στο ησυχαστήριό τους στο Άγιο Όρος. Δίδυμα αδέλφια. Τράβηξε ο ένας το χέρι του άλλου, καταλήγοντας μαζί στο περιβόλι της Παναγίας. Εμείς στα 16 μας χάσαμε τη μητέρα μας. Μείναμε ορφανά. Και λόγω του ότι ήμασταν και στην εφηβεία, γι' αυτό επαναστατήσαμε με το σύστημα, ας πούμε, της κοινωνίας, το οποίο έχει πολλά τροτά σημεία. Και γι' αυτό ο αδελφός μου αποφάσισε να φύγει μέσα από όλη αυτή την φασαρία του κόσμου και πήγε στην Πίνδο, χειμώνα καιρό, να δοκιμάσει εκτός κόσμου. Και εγώ είχα αυτό το λογισμό και σκέφτηκε επίσης να έρθει στο Άγιον Όρος, αν δεν αντέξει το κρύο της Πίνδου, να δοκιμάσει και στο Άγιον Όρος, γιατί οι δύο φίλοι μας είχαν έρθει και μας είπαν ότι είναι μια διαφορετική ζωή. Σε τι ηλικία ήρθατε εδώ και τι βρήκατε? Τότε ήμουν 18 χρονών, ήρθα στο Άγιον Όρος και από την πρώτη μέρα μου ήρθε πολύ μέσα μου η πίστη και η αγάπη του Χριστού. Μ' άγγιξε όλο αυτό το περιβάλλον το αγιορείτικο, με άγγιξε πάρα πολύ. Και μου είπαν κάτι παιδιά, τις φοιτητές στο καραβάκι, ότι να πας στη Φιλοθέου, γιατί είναι το καλύτερο μοναστήρι που εμείς τα γυρνάμε όλα τα μοναστήρια. Εκεί γνώρισα τον γέροντα Εφραίμ που λέμε στην Αριζόνα που ήταν. Και όλα... Αγιασμένη μορφή. Αγιασμένη μορφή, ναι, πραγματικά πολύ. Και όλα αυτά λοιπόν μου έφεραν σε μια τέτοια έτσι, πίστη και αγάπη Χριστού που είπα εδώ θα μείνω για πάντα. Μετά από ένα μήνα τους έγραψα ένα γράμμα στο σπίτι που τους έλεγα συγχωρέστε με για όσα σας ελείπησα και είμαι στο Άγιον Όρος και θα μείνω εδώ. Το γράμμα έφτασε 31 Δεκεμβρίου το 81 και λέω θα πάω να τον πάρω. Και ήρθα εδώ απροετοίμαστος, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι με επιχειρήματα, ας πούμε. Γιατί ο Αγάθων πηγαίνει στον Χριστό και του λέει «Χριστέ μου, θα μείνω στο Άγιον Όρος, το μόνο που σου ζητώ είναι να φέρεις τον αδελφό μου». Επειδή είμαστε δίδυμοι, ξέρετε, τα δίδυμα δεν χωρίζουν. Και ήρθα να τον πάρω, αλλά όταν μπήκα στην εκκλησία τον είδα με ράσα και έβαλα τα κλάματα με στην εκκλησία, γιατί σκέφτηκα πώς θα τον πάρω αφού είναι ήδη μοναχός. Και με πήρε σε ένα εξοκλήσι και μου λέει «Εσύ θα μείνεις εδώ». Λέω «Δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο». Λέει «Θα έρθει μόνο του, αρκεί να μείνεις». Και σκέφτηκα ότι εφόσον έχω απορρίψει την εγκόσμια ζωή, δεν ήθελα να σπουδάσω, γι' αυτό είχαμε γίνει και χίπης, παιδιά των λουλουδιών. Κύριε και έκραξα προσέ εισακούσον μου, Κύριε. Όταν πια είσαστε στο Άγιο Όρος και οι δύο μαζί, συμπορευόσαστε? Ήμασταν ανήλικοι τότε, η ενηλικία ήταν στα 21 και ο πατέρας μας, επειδή δεν βγαίναμε έξω, πήγε στον εισαγγελέα του Βόλου και ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα. Και όντως μας επέστρεψε, αλλά ο εισαγγελέας έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη στον γέροντα Εφραίμ και στον αναπληρωτή ηγούμενο τον πατέρα Λουκά της Μονής Φιλοθέου για προσιλητισμό και κατακράτηση ανηλίκων. Άρα ήταν επεισοδιακή η δική σας μοναχική πορεία, ας πούμε, προς το Άγιο Όρος, ε? Ναι. Αυτή η αλλαγή από τη μια άκρη στην άλλη. Αλλά είδαμε πολύ ζωντανή αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να φανταστείτε ότι γυρίσαμε στα μέρη που μεγαλώσαμε, στα μέρη που αμαρτήσαμε και όμως ήμασταν σαν τον υδράργυρο. Άλλοι άνθρωποι. Τα δίδυμα έχουν αποκτήσει φήμη για το εργό χειρό τους. Ο Αγάθωνας για το χειροποίητο μοσχοθυμίαμα και ο Παΐσιος για τα καλλιτικά, το μέλι, τα βάματα, τις αληφές και τα βότανα. Τα μάθανε από τους παλιούς.
Μήπως σας έχουν μπερδέψει ποτέ? Σε φωτογραφίες μοναχικές που στέλνουμε, λίγο μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι ποιος. Ενώ είστε ίδιοι φυσιογνωμικά, νομίζω ότι ως χαρακτήρες, ως προσωπικότητες είστε πολύ διαφορετικοί, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το έλεγε και ο πατέρας μας. Επειδή ήρθε πρώτος ο Αγάθων και του είπε, εσύ λέει, ας γίνεις, λέει, μοναχός, γιατί μια ζωή ήσουν στοϊκός, έσκυβες το κεφάλι και έκανες υπακοή. Αυτός ο άλλος που είναι τόσο επαναστατικός, πώς, λέει, θα μείνει στο μοναστήρι να κάνει υπακοή? Έχω μάθει κάτι, πατέρα Παΐσια, ότι όταν οδηγεί, λέει, το αυτοκίνητο ο πατέρας Αγάθωνας και όταν το οδηγεί ο πατέρας Παΐσιος, μπορούν να καταλάβουν έξω οι μοναχοί ποιος οδηγεί πότε. Ναι, είναι φως φανάρι. Ο Αγάθων είναι, ας πούμε, πάει σακώτα. Ναι, εμένα με έχουν ονομάσει ο Μάχερ. Λίγο πριν φύγουμε, μας αποκάλυψαν κάτι μοναδικό που μοιάζει με θέλημα Θεού. Ήταν η ευχή, μας είπαν, της δεύτερης συζύγου του πατέρα τους, αυτή που τους έσπρωξε οριστικά στην αγκαλιά και στη χάρη της Παναγίας. Είπαμε ότι μείναμε ορφανοί στα 16. Αλλά επειδή εμείς γίναμε χίπης, είπαν οι συγγενείς τον πατέρα μας να βάλει άνθρωπο στο σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος, σε ένα πνευματικό που ρώτησε να κάνω οικογένεια, της είπε να κοιτάξεις παιδιά. Όταν γύρισε, μια ξαδέρφη του πατέρα μας την είπε ότι έχω ένα καλό άνθρωπο να παντρευτείς. Λέει, τώρα σε αυτή την ηλικία, ήταν 54 τότε. Λέει, άντρα θέλω. Γιατί ήταν πολύ της εκκλησίας, πολύ πνευματικός άνθρωπος. Λέει, είναι καλός άνθρωπος, θα περάσεις καλά μαζί του, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Να έχει τρία παιδιά. Να πάω να κοιτάξω τα παιδιά. Αυτή η μεταστροφή δεν γίνεται εύκολα. Αυτό εγώ πιστεύω ότι ήταν η προσευχή αυτής της μητέρας, της δεύτερης μητέρας της Αθηνάς μας.